στον αληθινό κόσμο, Μάριο. Έχω ένα βασίλειο να κυβερνήσω. Είναι διαταγή γιατρού, πριγκίπισσα. Έχεις κουραστεί πολύ. Ναι, πρέπει να κάνεις αναγκαστικά διακοπές. Ο Λουίτζι και εγώ μπορούμε να κυβερνήσουμε το βασίλειο ενώ εσύ θα λείπεις. Λοιπόν. Ας πάμε στα νησιά. Τα βάζω, ερχόμαστε. Ας τη διασκεδάσουμε. Τον, πάμε μόνο για κανένα δυο μέρες μόνο έτσι. Ίσως δεν πρέπει να φύγουμε καθόλου από εδώ. Καλή μου, θα πάτε και τελείωσε, ακούς. Υποσχέσου μου όμως ότι θα με φωνάξετε αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Πρόβλημα, όσο εμείς είμαστε εδώ δεν θα υπάρξει. Όσο δύσκολο είναι να κυβερνάς ένα βασίλειο. Πολύ δύσκολο, μικρέ σωληνό άντρα. Με την πριγκίπισσα να λείπει, θα είναι παιχνιδάκι για τους Σκούπα να καταστρέψουν τη χώρα της. Μιούτο και παπά, το διαστραμμένο ιδιοφυές μυαλό μου είχε μια ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι είναι απέσια και δαιμονική. Ακόμα χειρότερη. Τι λες, ναι, έφτιαχνα λοιπόν μια πριγκίπισσα ρομπότ να κυβερνά το βασίλειο όσο θα λείπει η αληθινή πριγκίπισσα. Τέλεια ιδέα μου και γόρι μου, χαίρομαι πολύ που είχα μια τέτοια ιδέα, ναι. Καλάρωσε, πριγκίπισσα, κοιμήσου λιγάκι, τώρα είμαστε στον παράδεισο. Μα δεν μπορώ να μην ανησυχώ καθόλου για το βασίλειό μου. Ο Μάριο και ο Λουίτζι θα τα καταφέρουν. Ο τελευταίος είναι ένα σάπιο σκούπα. Έλα, πριγκίπισσα, είναι τέλεια, έλα. Ο γιατρός, αν θυμάμαι, μου είπε να ξεκουραστώ. Κοίτα, πριγκίπισσα, κοίτα. Εντάξει, αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, το ξέρεις. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Εμένα με λένε Κάντερ, φαίνεται ότι σου χρειάζονται μερικά μαθήματα. Προσέχεις εκείνο το περίεργο μικρό παιδί με το αστείο καπέλο. Όχι ακριβώς. Τότε έλα, χάνουμε τα κύματα. Και νομίζει πως εγώ φαίνομαι περίεργος. Πάντως, ίσως βγάλει από το μυαλό της τις χαζές ανησυχίες της ότι το βασίλειό της θα διαλυθεί. Ως προσωρινή κυβερνήτε σας! Είμαστε περήφανοι να σας αφιερώσουμε αυτό το νέο φράγμα! Hey, Λουίτζι, αυτός είναι ο δικός μου λόγος! Πότε πες τους ότι το χωριό τους δεν πρόκειται να πλημμυρίσει ποτέ πια! Αυτό δεν κάνει αυτό που είναι αδικός, πολύ δημοφιλής! Όπως έλεγα προηγουμένως, το χωριό σας δεν πρόκειται να πλημμυρίσει ποτέ πια! Κοίτα όλα αυτά τα γράμματα παραπώνων. Η σκάλα προς την ουρανογη. Όλο ξεκολλάει και ρίχνει τους ανθρώπους στα σκουπίδια. Το καινούριο εμπορικό μανιταροκέντρο είναι στοιχειωμένο με φαντάσματα. Τα προβλήματα στο Μανιτόρο Βασίλειο είναι περισσότερα από όσα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να ζητήσουμε από την πριγκίπισσα να γυρίσει πίσω. Μα η πριγκίπισσα χρειάζεται ξεκούραση. Άκουσες τι είπε ο γιατρός, έτσι. Παραδέξου το, είμαστε ήρωες υδραυλικοί, όχι πρίγκιπες. Θα τη στείλουμε ένα μήνυμα να έρθει εδώ αμέσως τώρα. Να, το έχω γράψει κιόλας. Το μήνυμα προς την πριγκίπισσα των Θουλκλάμπη και αγαπητές αφιότατε μου. Το σχέδιό μου πάει περίφημα. Πότε θα είναι έτοιμη η πριγκίπισσα ρομπότ? Υπομονή, παιδιά μου, βασιλιά. Μην πιέζετε μια τόσο μεγάλη ιδιοφυΐα. Χρειάζομαι την πριγκίπισσα ρομπότ τώρα, Κούκι. Αλλιώς θα σε στείλω πίσω στο πουντρούμι σου. Ρομπότ έτοιμο για κακό, βασιλιά μου. Κανείς στο μανιταρό βασίλειο δεν θα καταλάβει ότι η αληθινή πριγκίπισσα είναι ακόμα στον αληθινό τον κόσμο. Κανείς δεν θα το καταλάβει. We'll be right back.
Μάριο, Λουίτζι, κύρισα. Πάνω στην ώρα ήρθες, πριγκίπισσα. Πού είναι ο Τοντ? Περνάει τόσο ωραία που τον άφησε να μείνει άλλη μία εβδομάδα. Όλοι στο βασίλειό σου ανυπομονούν να τους κυβερνήσεις και πάλι. Κι εγώ ανυπομονώ να κυβερνήσω πάλι. Αυτοί οι χασοί υδραυλικοί έκαμψαν το ψέμα μας με το ρομπότ. Σύντομα λοιπόν το μανιτάρο βασίλειο θα γίνει δικό μου. Ενώ η πριγκίπισσα ρομπότ θα με βοηθά να καταλάβω το βασίλειο. Η δουλειά μου θα είναι να κρατήσω την αληθινή πριγκίπισσα Τότσουλ στην αληθινή Χαβάη. Μου το είπες 6 φορές, αυτά βγήκε μπαμπάκα πια. Ορίστε, θα σου βάλω τη χαβανέζικη μεταμφής. Τώρα θα ανακατευθείς και εσύ με τους υπόλοιπους. Αλόχα, κουκί! Αλόχα, μπαμπάκα! Είναι τρομερό, Μάριο! Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κοιτάξω πάλι! Η πριγκίπισσα διέλεξε να κατασκευαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος έξω από την κινούμενη άμμο και να εξαλειφθούν όλα τα λουλούδια της χωριά! Δεν έχω δει ποτέ να συμπεριφέρεται έτσι παράξενα! Ποτέ δεν την έχω δει! Ίσως χρειαζόταν περισσότερες διακοπές! Ίσως είναι η ώρα να έχουμε μια συζήτηση όπως παλιά μεταξύ υδραυλικών και πριγκίπισσας! Καλώς ήρθες, Βασιλιά Κούπα. Πόσο χαίρομαι που ήρθες. Καλό απόγευμα, πριγκίπισσα. Τι ευγενικό εκμέρους σου να με καλέσεις για τσάι. Τσάι, είπες με τον Κούπα. Ω, πριγκίπισσα, δεν μπορείς να είσαι τόσο ευγενική με τον Κούπα. Και γιατί να μην είμαι ευγενική, ούτως ή άλλως του παραδίνω το βασιλείο μου τώρα. Τι κάνεις, λέει. Και εσείς οι δύο απολύεστε. Έχετε ακριβώς μία ώρα να φύγετε από τον πανίταρο βασίλειο του Βασιλιά Κούπα. Τα ακούσατε? Κάντε το 15 λεπτά, παλιοβλάκες! Λουίτζι, μήπως έχεις και εσύ την αίσθηση ότι τελευταία η πριγκίπισσα δεν είναι τόσο εαυτός της? Ναι, αναρωτιέμαι τι έγινε με την πριγκίπισσα που ξέρουμε και αγαπάμε! Θα πας τόσο καλά που την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό σέρφινγκ. Και γιατί όχι, πάω να πω στον Τότο ότι θα μείνουμε 2 εβδομάδες ακόμα εδώ. Μπαμπά, γιατί αυτό το μικρό αγόρι έχει ομπρέλα στο κεφάλι του? Μα ήταν ένα μικρή. Και γιατί εκείνος ο τύπος κρυφό κοιτάζει πίσω από τους θαύμους, μπαμπά? Πιθανό να είναι κανένα αστέρι του ροκ που κρύβεται από τους θαυμαστές του. Αστέρι του ροκ! Φοβερά νέα, Τότ. Αποφάσισε να μείνω άλλη μια εβδομάδα εδώ στη Χαβάη. Αυτός δεν είναι αστέρι του ροκ. Είναι ο Κούκι Κούπα! Τι? Ο Κούκι είπες? Αν ο Κούκι είναι εδώ μόνος του, οι υπόλοιποι Κούπα θα σκαρώνουν κάτι! Γιατί δεν μας ειδοποίησαν ο Μάριο και ο Λουίτζι, άρα και γιατί? Θα πρέπει να πάω στο σπίτι! Ο λαός μου θα με χρειάζεται! Ο λαός σου είπες? Είμαι πριγκίπισσα! Ω, ναι, σίγουρα! Δεν αστείευεται, Κάρτερ! Είναι πράγματι πριγκίπισσα του Μανιταρού Βασιλείου! Και είναι ώρα να αρχίσω να φέρομαι ανάλογα, νομίζω. Πού βρίσκεται ο κοντινότερος ο Λίγος? Να, εκεί πέρα! Πριγκίπισσα, Σωλήνας, Μανιταρό Βασίλειο. Μπορεί κάποιος, παρακαλώ, να μου πει τι συμβαίνει εδώ πέρα? Κάτε. Ευχαριστώ για τις καλύτερες διακοπές που πέρασα ποτέ στη ζωή μου. Κάποτε. Εύχομαι να μπορέσω να σε κάνω να αισθανθείς έτσι κι εσύ στον κόσμο μου, όπως έκανες εσύ στο δικό σου. Όμως εν τω μεταξύ, νεαρή, θα το εκτιμούσαμε αν όλα αυτά τα κρατούσες κρυφά, έτσι. Κανένα πρόβλημα. Σιγά που θα διακινδύνευα να τα αναφέρω σε κάποιον εγώ. Το Μανίταρο Βασίλειο είναι έτοιμο να στέψει ένα νέο κυβερνήτη. Είναι μεγάλη μου τιμή να παραδώσω το στέμμα του Μανίταρο Βασιλείου σε έναν μεγάλο, πολύ μεγάλο Κάντε το υπέροχος! Ω, λοιπόν, στον πραγματικό, στον υπέροχο Βασιλιά Κούπα! Βασιλιά Κούπα! Βασιλιά Κούπα! Πες μου κάτι, Λουίτζι, αφού η πριγκίπισσα έκανε διακοπές στη Χαβάη, γιατί δεν είναι ηλιοκαμένη? Με την εξουσία που έχω ως πριγκίπισσα του Μανιταρό Βασιλείου, τότε εγώ σε ονομάζω! Έλα, γρήγορα, Τότ! Σε ονομάζω, στο όνομα του λαού μου, κυβερνήτη του Μανιταρό Βασιλείου!
Παπά! Ήρθαμε σε προειδοποιήσω ότι η αληθινή πριγκίπισσα γυρίζει σε λίγο! Άργησες όμως λιγάκι, Κουκίτσα. Πριγκίπισσα ρομπότ, όλα ήταν μια δική σου ανόητη ιδέα. Και αν εγώ δεν ήμουν τόσο καλός πατέρας, δεν θα σ' άφηνα ποτέ να δοκιμάσεις. Ωραίο σέρφινγκ, πριγκίπισσα! Ο Τόντ έχει δίκιο. Φαίνεται ότι οι αληθινές διακοπές σου σε ωφέλησαν πολύ. Ναι, τώρα ο κακός Κούμπα είναι αυτός που θα χρειαστεί ξεκούραση. Αχ, πονάει το κεφάλι μου. Hey, μου φαίνεται ότι σε πιάνει πονεκέφαλος κάθε φορά που αντιμετωπίζεις αδελφούς Μάριο. Θα κατακτούσα το μανίτερο Βασίλειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν αυτοί οι δύο τίποτα είναι υδραυλικοί, δεν έπρεπε να αποκτήνουν το σωρήνες στο Μπρούκλιν, έτσι δεν είναι? Ίσως μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να αλλάξουμε την ιστορία, μπαμπάκα. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο ταξίδι στον χρόνο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ο μόνος σωρήνες ταξιδιού το χρόνο που έχω. Δεν ξέρω πως αυτός ο χαζός μικρός σωλήνας θα μας πάει στο Μπρούκλιν και θα κρατήσει τους αδελφούς Μάριο για πάντα εκεί πέρα. Α, ξέρω τι κάνω εγώ! Α, τι ωραίο πράγμα που φύτρωσα εδώ! Περίμενε να το ακούσουν αυτό ο Μάριο και ο Λουίτζι! Hey, δεν χωράμε όλοι μας εδώ πέρα! Σίγουρα χωράμε! Ο Μάριο σίγουρα πάντα μας χώνει σε στενά σημεία. Όχι, όχι. Μάλλον κουράστηκα. Αυτό το κυβότιο είναι 10 φορές πιο βαρύ από ό,τι τα πριν. Πού να τα βάλω αυτά τα εφόδια σατανότατε? Ας τα εκεί πέρα. Άκουσες τίποτα? Όχι, όλα είναι της φαντασίας σου. Λειτουργεί! Θα μας πάω σε εκείνο το σωλήνα του Μπρούκλιν πριν το μεσημέρι, όταν οι αδελφοί Μάριο θα γυρίζουν στο μαλλιτερό βασίλειο. Μόργεις πολύ, Κούκι. Μα μπαμπάκα, δεν κραγεί αν βάλεις κι άλλο χυμό μέσα. Κάνουμε τον έλεγχο! Όχι! Λάθρε επιβάτες! Θα σας φτιάξω εγώ! Ξέχνα τους και βοήθησέμε! Παραπηγαίνουμε πίσω στον χρόνο, μπαμπάκα! Παραπηγαίνουμε! Παταφρένω! Σαν μωρό, Λουίτζι! Μα εγώ είμαι μωρό! Αυτά τα χοντροκέφαλα αρπετά μας μετέτρεψαν σε παιδάκια! Να, ίσως μπορώ να σας επαναφέρω στην πορεία μας! Γυρίζουμε στον σωστό χρόνο, Κούκι! Πέστε μου, γιατί είμαστε ακόμη μωρά? Με τη σύγκρουση πρέπει να μπερδεύτηκε ο σωλήνας του χρόνου! Δεν έχουμε πολλή ώρα να πάμε στο μέρος που πέσαμε από το σωλήνα. Έτσι μικροί που είμαστε, θα πρέπει να βρούμε ένα σύντομο δρόμο. Πίσω από αυτά τα μωρά! Επιτέλους, τριμώξαμε αυτούς τους μικρούς υδραυλικούς! Αυτή είναι η ευκαιρία μας! Ας την κάνουμε!
Πόσο αγαπώ αυτά τα μικρά μωρά. Κουτσου, κουτσου. Βοήθεια! Όχι, τα μωρά Μάριο ξέφυγα τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς? Καιρός να σοβαρευτούμε λίγο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να δουλέψει, βασιλιά Μπαμπάκα. Το καλό που του θέλω, ναι, ναι. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε αυτούς τους αδελφούς είναι να μεγαλώσουμε. Εντάξει, έγινες πάλι φυσιολογικός από τη βλέπω. Ναι, ας προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος του απέσιου σχεδίου μου. Ναι, αυτό είναι το μέρος από το οποίο πέσαμε στη ζώνη και πήγαμε στο Μανιταρό Βασίλειο. Η κυρία που μένει εδώ είναι λίγο χαζούλα. Ας να του μιλήσω εγώ. Μα ποιος χτυπάει τη γονατό μου? Ω, Θεέ μου! Κάποιος εγκατέλειψε τρία μωρά μπροστά στην πόρτα μου! Τι να κάνω, τι! Δεν μας εγκατέλειψαν, είμαστε υδραυλικοί! Εσείς μας φωνάξατε, δεν το θυμάστε? Ελάτε τώρα, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για μωρά! Θα σας βάλω για ύπνο, χρυσά μου! Ωραία, υπέροχα! Έρχονται οι αληθινοί υδραυλικοί! Κούπα και ιός υδραυλικοί! Αν μας δουν να φοράμε στολή, παπά, δεν θα καταλάβουν ότι δεν είμαστε από τον αληθινό κόσμο. Σου το είπα εγώ ότι είμαι ιδιοφυΐα. Υδραυλική στην υπηρεσία σας, κυρία μου. Η δουλειά μας είναι διασκέδαση. Ω, Θεέ μου, αν οι κουπαπυράξουν το σωλήνα, δεν θα ξαναγίνουμε ποτέ ενήλικες και δεν θα σώσουμε το Μανιταρό Βασίλειο. Σας παρακαλώ, φτιάξτε το σωλήνα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πρέπει να κάνω μπάνιο για το πάρτι μου απόψε. Αφήστε το σε εμάς. Εμείς θα φτιάξουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το σκούπα να γλιτώσει. Τι θα κάνουμε? Εγώ έχω έναν τρόπο να μικρύνω το σκούπα. Ναι, αυτοί οι σωλήνες είναι πιο μπερδεμένοι και από μια φτηνή μακαρονάδα. Εδώ είναι ο σωλήνας της μπανιέρας. Ας τον ανοίξουμε. Εμπρός. Σιγά. Ελάτε! Χρειάζομαι λίγη μορουδίστικη δύναμη! Και τώρα τι κάνουμε? Θα πάμε κρυφά από πίσω τους και θα τους ρουφήξουμε πίσω, έτσι! Φέρτε και άλλα πράγματα να βουλώσουμε αυτό το σωλήνα! Μπορέσουν να περάσουν να πέσει αυτά τα μωρά Μάρια από αυτό το σωλήνα. Πώς θα πάτε με τη δουλειά, υδραυλίκη? Αχ, βούλωσέ το! Ο Θεέ μου, τι ανεθείς! Νόμιζα ότι θα διασκεδάζετε με τη δουλειά σας. Το διασκεδάζουμε, κυρία! Είναι ένα παιχνίδι που λέγεται «Βουλώστε το σωλήνα σας, πια, μαντάμ!» Εντάξει, καιρός να σταματήσουν τα παιχνίδια. Ανοίξτε το νερό! Hey, τώρα πραγματικά τους τριμώξαμε αυτούς τους ψεύτικους κούπα υδραυλίκους. Κούκι! Βοήθεια! Ο βουλωμένος σωλήνας ξεβουλώνει! Μα τι κάνουν αυτοί στο σπίτι μου! Καλύτερα να πάω να τους βοηθήσω! Η κούμπα κόψανε το νερό! Λοιπόν, κοίτα τι έχουμε εδώ! Κάποια ξυπασμένα μωρά από το Brooklyn! Γρήγορα, έλα πίσω μου! Ει, τι νομίζεις πως μας θα κάνεις? Σφραγίζω τη μοίρα σας! Και τώρα οι αδελφοί Σούπερ Μάριο δεν θα φτάσουν ποτέ στο Μανιταρό Βασίλειο. Βοήθεια! Βγάλτε μας! Αουχουχ! Στραγγίστηκα! Με τους αδελφούς Μάριο μόνιμα κολλημένους στο Μπρούκλιν ως παντοτινά μωρά, μπορώ επιτέλους να κατακτήσω την πριγκίπισσα και να σκλαβώσω το λαό της. Το εργαλείο του ταξικού του χρόνου δουλεύει περίπου. Α,
Αν μπορούσα να εστιάσω αυτή την ακτίδα του σωλήνα του χρόνου στο παράθυρο του υπογείου. Hey, έγινα πάλι ένας κούκλος φυσιολογικού μεγέθους, μα τι έγινε? Μα δεν έχω ιδέα! Έχουμε όμως μόλις 30 δεύτερα να ξεβολώσουμε το σωλήνα. Αυτό ήταν, τελειώσαμε! Και να το μαλλιαρό αντικείμενο που είναι υπεύθυνο για όλα! Α, επιτέλους αληθινή υδραυλική! Γιατί δεν μένετε στο πάρτι μου απόψε? Ευχαριστούμε, αλλά έχουμε ραντεβού με την πριγκίπισσα! Αν ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον σου, θα υπογράψεις για το βασίλειό σου τώρα! Καλύτερα να κάνεις αυτό που σου λέει ο μπαμπάς πριγκίπισσα, γιατί η αδελφή Σούπερ Μάριο κόλλησαν στο παρελθόν! Μην είστε σίγουροι! Ξεφύγαμε από το παρελθόν! Και τώρα θα σας πετάξουμε έξω από το Μαγνητάρο Βασίλειο! Βλάκα! Πάρη! Είναι χειρότερο από την πρώτη φορά που ήρθαν εδώ οι αδελφοί Μάριο! Είναι ώρα να φεύγουμε, Κούκι! Καλή δουλειά, παιδιά! Ένα μάθημα για τον Κούπα. Ποτέ μην τα βάζεις με την ιστορία. Ούτε με εμάς. Ίσως την επόμενη φορά ο Κούπα θα διαλέξει κάποιος το μέγεθός του. Πήρα μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Ματίνα Καρά, Θέμης Ψυχογιός, Έμι Στυλιανίδη, Γιάννης Παπαϊωάννου. Ηχοληψία, Δημήτρης Πανταζής. Προσαρμογή διαλόγων σκηνοθεσία, Δήμητρα Δημητριάδου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Λύσης.